Ζούμε σε μια κοσμοϊστορική περίοδο για την επιστήμη και ειδικότερα για την κοσμολογία. Μεγάλες ανακαλύψει συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και με αποκορύφωμα την τελευταία ανακάλυψη, η οποία ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα και έχει σχέση με, το, με την αρχή ή, αν θέλετε, με την εμφάνιση του σύμπαντο. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι όλη αυτή η γνώση έχουμε υποχρέωση επιστήμονα να την περάσουμε στον κόσμο, να έχουμε μια διάχυση αυτή τη γνώση, έτσι ώστε ο κόσμο να καταλάβει το τι συμβαίνει και γιατί κάνουμε αυτά τα πράγματα. Απαντούμε για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, από την ύπαρξη των ανθρώπων, απαντούμε στις, στα μεγαλύτερα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν, δηλαδή από πού προέρχεται, πώς προέρχεται το σύμπαν, πώ προέρχεται το εξελίσσεται. Τι ρόλο παίζουμε εμείς μέσα στο σύμπαν, όλες αυτές οι τα προαιώνια αν θέλετε προβλήματα απαντιόνται τελικά μέσα από την κοσμολογία στο βαλμένα πια στο πειραματικό τραπέζι. Νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις όπως το Athens Science Festival δημιουργούν μια τέτοιου είδου κατάσταση ως προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι πρέπει όλοι οι επιστήμονες να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες περαιτέρω στο τι θα, θα πω στην ε, διάλεξή μου, πάντως ε, θα έχει, έχει σχέση με τις κοσμοστερικές αυτές αλλαγές που συμβαίνουν στην κοσμολογία και έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια με από κορύφωμα τις εβδομάδες του Μαρτίου, τις το οποίες μόλις ζήσαμε. Αυτό είναι, εύχομαι το φεστιβάλ να έχει το καλύτερο α, μέλλον.